ο δικηγόρος του σταθμάρχη. Τι εννοούσε όταν λέει βλέπετε το δέντρο και δεν βλέπετε το δάσος? Δεν κατάλαβα. Ότι υπάρχει κάποιο δάσος που δεν το ξέρουμε. Είπε ο δικηγόρος ότι αναλαμβάνει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί. Ήταν πριν αυτό. Ναι, δεν έχει σημασία η σειρά των πραγμάτων. Υπάρχει προφανώς μια συγκεκριμένη συλλογιστική. Εκεί είναι αυτό που συζητάμε όλοι στη χώρα εδώ και 2-24 ώρα. Έκανε το λάθος. Ήταν μόνο αυτό, μόνο το ανθρώπινο λάθος. Τι άλλο μπορεί να είναι. Όλα αυτά τα οποία έπρεπε να έχουν τοποθετηθεί και δεν έχουν τοποθετηθεί για να προλάβουν το ανθρώπινο λάθος, ώστε ακόμα κι αν αυτό συνέβαινε, να μην θρηνήσουμε 50, 60, 70, 100, 90 νεκρούς. Άρα δεν αμφισβητείτε το ανθρώπινο λάθος ούτε από το συνήγορο. Δεν νομίζω ότι αυτό. Μα ούτε εκείνος το είπε. Δεν ξέρω. Μαρία. Θα μπούμε σε μια λογική να συζητάμε, να μαλώσουμε με την κοινή λογική. Δηλαδή ότι σε καμία οργανωμένη πολιτεία, πουθενά στον κόσμο, δεν αφήνουμε σε ένα ανθρώπινο χέρι την ευθύνη για τόσες ζωές. Και μόνο σε ένα ανθρώπινο χέρι. Αυτό δεν γίνεται πουθενά σε καμία χώρα του πλανήτη. Κατάντια. Με συγχωρείτε. Ναι, να δούμε το βίντεο. Πάντως υπάρχει ένα θέμα εδώ. Δηλαδή θέλω να πω, κάτω από αυτές τις συνθήκες, θεωρείτε ότι υπάρχουν οι πολιτικές προϋποθέσεις για να ζητήσετε την εμπιστοσύνη των πολιτών? Μιλάτε για ποιον, για τη Νέα Δημοκρατία? Ναι. Ακούστε, η Νέα Δημοκρατία έχει μια εκφυτεία 3,5 ετών. Μέσα σε αυτά έκανε πάρα πολύ καλά. Και προφανώς υπήρξαν και αστοχίες. Και προφανώς υπάρχουν και ευθύνες. Φαντάζομαι δεν εννοείται αυτή. Και προφανώς υπάρχουν και ευθύνες. Αυτά προφανώς θα συνεκτιμηθούν από τους πολίτες. Όλα μαζί όμως. Δεν θα συνεκτιμηθεί ένα. Θα συνεκτιμηθούν όλα. Όπως όλες τις εκλογές άλλωστε, όλα εκτιμώνται μαζί. Μάλιστα. Να πάνε στο διάλογο όλοι! Αλλά τώρα μόνο